Στην τελική αιστεία των εκλογών, μιλάμε με υποψήφιους δημάρχους Μεγαρέων. Σήμερα μιλάμε με τον Γιώργο Μπερδελή, έναν άνθρωπο με μακρά θητεία στα δημοτικά πράγματα του Δήμου Μεγαρέων, και σκοπεύουμε να τον ρωτήσουμε για όλα όσα τον απασχολούν κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο και όσα σκέφτεται για τα επόμενα χρόνια στα Μέγαρα. Ασχολείστε πολλά χρόνια, όπως είπαμε, με τα δημοτικά πράγματα στην περιοχή μας. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας ώθησαν να είστε εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος στα Μέγαρα? Νομίζω ότι είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας από πολύ μικρός που ως άνθρωπος, ως άτομο είχα μέσα στην κοινωνία, σε κοινωνικούς αγώνες, πολιτικούς αγώνες. Ήμουν πάντα παρόν όταν χρειάστηκε η τοπική κοινωνία να δώσει οποιοδήποτε μάχη. Τυχαία μόνο κάποιος άνθρωπος μπορεί να βρεθεί επικεφαλής. Σημασία έχει ότι εγώ είμαι επικεφαλής αλλά μιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη διαδρομή τους μέσα από κοινωνικούς αγώνες, την επιστήμη τους, το επάγγελμά τους, και ως ομάδα κατεβαίνουμε σε εκλογές. Θεωρώ ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από ανθρώπους ικανούς αύριο να προσφέρουν στο Δήμο, να μπορούν να διοικήσουν ένα Δήμο και κυρίως να συνθέσουν διαφορετικές απόψεις που τόσο ανάγκη έχει ο Δήμος. Τι το διαφορετικό έχουν οι συγκεκριμένες προσεχείς δημοτικές εκλογές, τόσο από άποψη κλεισθένη του νέου εκλογικού συστήματος με την αναλογική εκπροσώπηση των δημοτικών συμβούλων και των συνδυασμών, αλλά και όσον αφορά τις συγκεκριμένες ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες στην πόλη μας? Πράγματι, ο νόμος κλεισθένη μας βάζει σε μια διαδικασία για αλλαγή νοοτροπίας που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί στα πλαίσια ενός δημαρχιακού μοντέλου διακυβέρνησης του Δήμου, που μόνο δεν ωφελούσε, το μόνο που τον ωφελούσε ήταν οι συνεργασίες και οι συμμαχίες μεταξύ των συμβούλων, ούτως ώστε όλοι μαζί να ασχολούμεθα, να εργαζόμαστε για το κοινό αυτό του τόπου. Ο κλεισθένης σε αναγκάζει, εντός εισαγωγικών, να κάνεις απαραίτητες συνεργασίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κάθε ένας υποψήφιος, ακόμα και νικητής, να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω ότι η συνεργασία δεν πρέπει να έρχεται και να καθορίζεται από ένα νόμο. Η συνεργασία από ανθρώπους οι οποίοι πολεμούν για το κοινό καλό, για το κοινό και δημόσιο συμφέρον, πρέπει να είναι το αποκορύφωμα της πολιτικής τους. Έχω πει πολλές φορές ότι αν εκλεγώ δήμαρχος, όλοι οι συνυποψήφοι μου θα είναι αυριανοί συνεργάτες. Η κόκκινη γραμμή που εγώ σαν άνθρωπος βάζω είναι μόνο τα άλλη τα προβλήματα του τόπου. Μπορούμε και πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτό το οφείλουμε, αυτό ζητάει ο μεγαρικός λαός και αυτό απαιτεί η λύση των προβλημάτων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το δημαρχιακό μοντέλο διακυβέρνησης πλέον δεν συνεισφέρει σε τίποτα. Υπάρχουν αξίες και στην απέναντι πλευρά, στην αντιπολίτευση, που θεωρώ ότι η συνεργασία μόνο έχει να δώσει και καλό έχει να κάνει στο Δήμο. Άρα λοιπόν ο κλεισθένης σε αναγκάζει μεν να συνεργαστείς. Είναι πράγματι μια διαφορετική κατάσταση που θα ζήσουμε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι το θετικό του είναι ότι θα αρχίσει να διαμορφώνεται μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη παιδεία, ούτως ώστε όλοι μαζί από κοινού, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Ο Δήμαρχος, μην έχοντας την πλειοψηφία, να δέχεται απόψεις και προτάσεις αντιπολίτευσης και όλοι μαζί, όπως είπα, να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτής της πόλης, των Μεγάρων και της Διασπερά. Μάλιστα. Τα περιγράφετε ίσως μάλλον ιδανικά, πιστεύω. Πιστεύετε ότι λειτουργικά, έχοντας και την εμπειρία στη διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων, μπορούν να λειτουργήσουν οι συνεργασίες
δεδομένων των συνθήκων και του οργανισμού του Δήμου Μεγαρέων, αλλά και των πολιτικών δυνάμεων στην πόλη. Πιστεύετε ότι είναι λειτουργικό, θα είναι λειτουργικό ο Κλεισθένης για το Δήμο Μεγαρέων? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται το τι πρεσβεύει ο καθένας από τους υποψηφίους και η ομάδα του. Αυτό θα αποδείξει στην πράξη αν παραμερίζουμε το παραταξιακό συμφέρον, το προσωπικό συμφέρον για το καλό της πόλης. Εγώ θα σας βάλω κάποια ερωτήματα. Είμαστε ο μοναδικός συνδυασμός μέχρι σήμερα που έχει σχεδόν αναλύσει το πρόγραμμά του σε σχέση με τους άλλους συνδυασμούς. Αν εγώ αύριο είμαι δήμαρχος και καλέσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους και τους πω: κύριοι, μπορούμε να συνεργαστούμε για την ασφαλή πόλη, μπορούμε να συνεργαστούμε για την πράσινη πόλη, μπορούμε να συνεργαστούμε για την έξυπνη πόλη. Ποιος θα πει όχι? Αν πει κάποιος όχι, νομίζω ότι θα εκτεθεί στον μεγαρικό λαό και θα φανεί ότι θέλει να προχωρήσει και να κάνει μια στήρια αντιπολίτευση και δεν έχει σχέση με την εντολή που του έδωσε ο μεγαρικός λαός από οποιαδήποτε θέση να συνεισφέρει και να συνεργαστεί για τα προβλήματα αυτής της πόλης. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει καλή διάθεση, όταν υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός, όταν υπάρχουν προτάσεις ξεκάθαρες, όταν δεν βάζεις το προσωπικό σου συμφέρον πάνω από κάθε τι, θεωρώ ότι όλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν και αυτό είναι μονόδρομος. Οι εξελίξεις τρέχουν ρακδαία. Εμείς εδώ σε αυτή την πόλη προχωρούμε χωρίς πηξίδα, χωρίς σχέδιο, αλλά πάντα και σχέδιο και πηξίδα να έχεις, θέλεις τη συνένεση, θέλεις τη συνεργασία, θέλεις την ιδέα του άλλου, θέλεις τη δύναμη του άλλου, προκειμένου να διεκδικήσεις και να λύσεις τα προβλήματα. Όσον αφορά λοιπόν τις συνεργασίες, ιδιαίτερα ο δικός σας συνδυασμός τώρα προέβει προεκλογικά σε συνεργασία με το συνδυασμό του Γιάννη Χάλαρου Ενεργοί Πολίτες. Πώς λειτουργεί αυτή η συνεργασία και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει θετικά ή αρνητικά τα πράγματα? Όπως σας είπα στην αρχή της συνέντευξής μου, είμαι ένας άνθρωπος που έχει μία πορεία στα κοινά, στους πολιτικούς αγώνες και σε ό,τι αγώνα και μάχη χρειάστηκε αυτή η πόλη να κάνει. Έχω μεγάλη εμπειρία. Τι σημαίνει να συνενώνεις δυνάμεις? Θεωρώ ότι η ένωση των δυνάμεων με την αυτοδιοικητική οργάνωση Ενεργοί Πολίτες προσφέρει μία δύναμη παραπάνω, όχι μόνο στο συνδυασμό το δικό μου, αλλά και στο Δημοτικό Αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μία δύναμη δίπλα μας που πιστεύει στο πρόγραμμα μας, που πιστεύει στις αυτοδιοικητικές επιλογές που έχουμε κάνει, δυναμώνουμε, διεκδικούμε το Δήμο για να δει και ο μεγαρικός λαός επιτέλους ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να διοικήσει ένα Δήμο. Αυτός της εργασίας, της συλλογικής δουλειάς, της κοινής προσπάθειας, αυτό νομίζω ότι μας δίνει το δικαίωμα αύριο να ελπίζουμε ότι θα είμαστε η πρώτη δύναμη στις εκλογές, ούτως ώστε να δώσουμε το χέρι της εργασίας σε όλους όσους θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν. Μάλιστα. Ποιο είναι λοιπόν το βασικότερο σημείο του προγράμματός σας, εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος και εφόσον ο συνδυασμός σας τώρα καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές? Όπως περιέγραψε και προηγουμένως, έχουμε βάλει κάποιους άξονες πάρα πολύ βασικούς. Οι άξονες αυτοί θα μας δώσουν ένα στρατηγικό σχέδιο προκειμένου κομμάτι-κομμάτι να το υλοποιήσουμε. Η ασφαλή πόλη, η έξυπνη πόλη, η πράσινη πόλη, η παιδεία, ο αθλητισμός αποτελούν βασικοί πυλώνες του προγραμματός μας. Εγώ πιστεύω στον εθελοντισμό ως ένα κομμάτι που μπορεί να συμπληρώσει μία μελέτη ή ένα σχέδιο επιστημονικά τεκμηριωμένο με δράσεις, με έργα,
με χρονοδιάγραμμα, με κοστολόγιο. Σε κάθε δράση λοιπόν που με απαιτεί ο στρατηγικός στόχος για να φτάσεις, εκεί επισέρχεται και το κομμάτι, ο παράγων εθελοντισμός, ούτως ώστε να βοηθήσει όλο αυτό το εγχείρημα. Το πρόγραμμα, οι ανάγκες, είναι κάτι που εξελίσσεται. Η πόλη ως ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται. Δεν είναι στάσιμη. Αν έχεις όμως σταθερούς πυλώνες, στρατηγικούς στόχους και μια ομάδα με συνεργασία, επιστημονική γνώση, να μπορεί κάθε φορά να σου δίνει την πρόταση με έργα και δράσεις για να λύσει το πρόβλημα, θεωρώ ότι και εφόσον συμφωνήσει σχεδόν το Σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ένας δρόμος, είναι μια πορεία με πηξίδα, με προσανατολισμό, με διεκδίκηση συγκεκριμένων έργων, προκειμένου κατά τομείς να σου δώσει το τελικό αποτέλεσμα, όπως είπα, της πράσινης πόλης, της έξυπνης πόλης, της ασφαλής πόλης. Η έξυπνη πόλη, θέλω να κάνω έτσι μια ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό το κομμάτι, είναι ο πρωτοποριακός άξονας που εμείς ως δύναμη έχουμε θέσει σαν στόχο του Δήμου από το 2014. Έξυπνη πόλη, δηλαδή η εφαρμογή και χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας προς όφελος του πολίτη, είναι ένα καταπληκτικό επίτευγμα όποια διοίκηση μπορέσει τελικά να το επιτύχει. Φανταστείτε πάρα πολλές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες γειτονιές της πόλης μας, όπως είναι η Κινέτα, τα Λεποχώρη, η Βλιχάδα, υπηρεσίες που και από τη Νέα Πέραμο έρχονται στα Μέγαρα για να τις κάνουν, όλα αυτά με τη χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσαν να είναι διαδικασίες σύντομες, χωρίς μετακίνηση, χωρίς κοστολόγιο. Η έξυπνη πόλη, εκτός των άλλων, μπορεί να εφαρμοστεί σε μία γκάμα πολύ μεγάλη, όπως είναι η έξυπνη κάδη. Δηλαδή μπορεί να ελέγχει ο Δήμος ανά πάσα στιγμή σε τι επίπεδο πληρότητος είναι ο κάδος των απορριμμάτων. Έτσι, αν έχει τη διάθεση ο Δήμος, δεν δημιουργούνται χωματερές, δεν περνάει το απορριμματοφόρο να παραλάβει κάδος οι οποίοι μπορεί να είναι και άδειοι, και έχουμε μια εξοικονόμηση χρημάτων που μπορεί μετά ο Δήμος να τα διαθέσει αλλού. Άλλη έξυπνη εφαρμογή είναι αυτό που είχαμε προτείνει εμείς το 2014, όπου μπορεί ο κάθε πολίτης, όπου και να βρίσκεται, μόνο με μια φωτογραφία από το κινητό του, να μπορεί να τη στέλνει στο Δήμο, που θα ενέχει θέση αίτησης και ο Δήμος με οργανωμένη υπηρεσία να ανταποκρίνεται άμεσα στο πρόβλημα του πολίτη. Η έξυπνη πόλη λοιπόν, που θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα πράγματα, είναι μια συνειδητοποιημένη επιλογή του συνδυασμού μας, προκειμένου να προσφέρει στον πολίτη υπηρεσία, να έχει εξοικονόμηση χρημάτων, να έχει καλύτερη οργάνωση και αυτή η εξοικονόμηση χρημάτων να στραφεί σε άλλους τομείς, όπως είναι ο πολιτισμός, είναι η παιδεία, η προστασία του περιβάλλοντος, που δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Περιγράφετε αυτά που ονειρεύεστε εσείς για το Δήμο Μεγαρέων. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος είναι πολύ μακριά από αυτές τις κινήσεις, από την έξυπνη πόλη που περιγράφετε, και πώς θα κρίνατε τη διοίκηση Σταμούλη προς αυτή την κατεύθυνση και της εξυπηρέτησης των δημοτών, αλλά και γενικότερα της διοίκησης και συγκεκριμένα κιόλας της παραγωγής έργου? Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε το μέγεθος της αδράνειας του Δήμου, της διοίκησης του Δήμου, όσον αφορά την έξυπνη πόλη. Ότι αποφάσισε να περάσει οπτικές ίνες από την πόλη. Ένα τεράστιο έργο με τεράστια σημασία, το οποίο ο κύριος Σταμούλης το εμπόδισε για 1,5 χρόνο, προκειμένου να πάρει ως αντάλλαγμα, όπως έλεγε, την επαναλειτουργία του παλαιού καταστήματος του ΟΤΕ προς εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν που το έκανα θέμα, εκτός των άλλων του είπα,
κύριε Δήμαρχε, αφού εμποδίζετε τις οπτικές ίνες, τι να σας μιλήσω για την έξυπνη πόλη. Πράγματι, στον τομέα αυτό, ο Δήμος, η διοίκηση, δεν είχε στόχους, δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέλλον, το μέγεθος της αποτελεσματικότητας αυτής της έξυπνης πόλης και νομίζω ότι για ακόμη μια φορά ο Δήμος έχει αργοπορήσει, έχει μείνει πίσω από τις εξελίξεις, αρκεί να σας πω ότι μία από τις δύο εφαρμογές που ο συνδυασμός μας το 2014 έβγαλε, την εφήρμοσε τα Τρίκαλα του 2017, μία προηγουμένη πόλη σε ένα άλλο επίπεδο, την εφήρμοσε λοιπόν το 2017. Η άλλη εφαρμογή που αφορούσε κυρίως τη συμμετοχή, την διαβούλευση των πολιτών, ήταν μια εφαρμογή που ο Δήμος κατά καιρούς έβαζε διάφορες επιφάνειες κομβικές μέσα στον ιστό ή έξω από τον ιστό της πόλης, όπως το συνδρομικός σταθμός, οι παιδικές χαρές στο Μεγάλο Πεύκο, ο Λόφος Τίκας. Εκεί θα μπορούσε ο κάθε νέος, ο κάθε πολίτης να μπει, να παρέμβει, να πει την ιδέα του, ούτως ώστε ο Δήμος, πέρα από τη συμμετοχή των συμπολιτών σε θέματα που τον αφορούν, είχε και μια πλειάδα ιδεών, τα οποία θεωρώ ότι για κάθε μελετητή, για την κάθε διοίκηση του Δήμου θα ήταν χρήσιμο προκειμένου να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτά. Η διοίκηση στα Μόλι, το έχω πει πολλές φορές, απέτυχε για έναν κυρίως λόγο. Δεν είχε σχέδιο. Υπήρχε μία ομάδα ανθρώπων, κυρίως συσπηρωμένη γύρω από τον Δήμαρχο, και ο σκοπός τους ήταν μόνο να καταλάβουν την καρέκλα του Δημάρχου και τα έδρανα της διοίκησης του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι όταν δεν έχεις σχέδιο, δεν έχεις μία πορεία σταθερή προκειμένου ένα στρατηγικό στόχο με διάφορα, όπως είπα, έργα και δράσεις, θα το πετύχεις. Παίρνεις απλά μέσα από τα προγράμματα, αυτά που το κεντρική διοίκηση δίνουν, ό,τι σου αναλογεί ή ό,τι μπορείς. Οι ανάγκες όπως μιας πόλης μπορεί να είναι διαφορετικές και πρέπει να διεκδικήσεις αυτό το διαφορετικό. Είναι αυτό που σου λείπει, αυτό που θεωρείς ότι είναι πιο σημαντικό για την ανάπτυξη της πόλης. Ο δεύτερος λόγος που απέτυχε είναι το μοντέλο διοίκησης. Το μοντέλο διοίκησης, αντί να είναι συλλογικό, δημοκρατικό, να φουγκράζεται, να ακούει ιδέες άλλων που ενδεχομένως έχουν και μεγαλύτερη εμπειρία, η νοοτροπία του κ. Σταμούλη είναι από άλλες εποχές. Είναι παλαιοδομική, παλαιομοδίτικη η αντίληψη ότι θα διοικήσω, χτίζοντας πελατειακές σχέσεις. Δεν θεώρησε ποτέ ότι θα έπρεπε να πληρώσει πολιτικό κόστος για οποιαδήποτε σωστή ενέργεια προκειμένου να είναι προς όφελος της πόλης. Αυτά γιατί έγιναν. Γιατί στόχευε από την πρώτη μέρα που κάθισε στην καρέκλα του Δημάρχου την επανακλογή του. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και εγώ είπα, αν εκλεγώ Δήμαρχος, η πρώτη μου πολιτική πράξη θα είναι παρέτηση για το τέλος της τετραετίας. Να μην υπάρχει πολιτικός κόστος, να μην έχεις λόγο να χτίσεις πελατειακές σχέσεις, να μην μπορείς όλα όσα εσύ οραματίζεσαι να μην τα κάνεις πράξη. Με όποιο πολιτικό κόστος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα τρία συνθέτουν ένα μείγμα κακής πολιτικής που σαν αποτέλεσμα έχει την αδορμία και την αδράνεια. Μάλιστα. Τι λοιπόν, κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω τι ελπίζετε να αλλάξει ή να γίνει τέλος πάντων μετά τις δημοτικές εκλογές για τον τόπο μας. Ελπίζω να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ελπίζω, γιατί είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα την έχει κανένας. Θα αναγκαστούμε, εντός εισαγωγικών, όλοι να συνυπάρχουμε, να συνεργαστούμε, να προσφέρουμε από κοινού σαν μία ομάδα για το καλό του τόπου. Εκεί πράγματι σε αυτή τη διαδικασία θα αναδειχθεί το ποιος πρωταρχικό του στόχος είναι το κοινό και δημόσιο συμφέρον
και ποιος το προσωπικό του συμφέρον. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδο, αλλά θα είναι μια αρκετά δημιουργική περίοδο. Ελπίζω ο μεγαρικός λαός σε αυτές τις εκλογές να εκτιμήσει όλους, σε όλους μάλλον, τους συνυποψήφιους μου, ποιος είναι συνεπής, ποιος έχει γνώσεις, ποιος είναι σοβαρός και πάνω απ' όλα ποιος λέει την αλήθεια και είναι ικανός να του προσφέρει την καλύτερη λύση στα προβλήματα που έχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.